Ο Δήμος Νέας Ζύχνης ενημερώνει τους δημότες άνω των 60 ετών πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γύρανσης ηλικιωμένων με σκοπό να παρέχει σε ηλικιωμένους που χρειάζονται φροντίδα και παρακολούθηση τηλεφωνικό κέντρο με κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό. Ναι, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή και ο Δήμος Νέας Ζύχνης είναι από τους ωφελούμενους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή το οποίο στηρίζεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, είναι η στήριξη των ηλικιωμένων, ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, μοναχικούς κυρίως, οι οποίοι βρίσκονται απομονωμένοι κυρίως στα χωριά της επαρχίας και χρειάζονται κάποιες βοήθειες. Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία περιλαμβάνει την 24ωρη παρακολούθηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών, συσκευές κατοίκων παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης και κουμπί πανικού, συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού, οι οποίες και δίνονται στον ηλικιωμένο. Θα υπάρχει μέσω του προγράμματος, το οποίο θα είναι με κάποιο μηχάνημα όπου θα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας σε κεντρικό σημείο όπου θα υπάρχουν και ψυχολόγοι, άτομα τα οποία θα στηρίζουν τους ανθρώπους αυτούς όταν βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και θα μπορεί να ειδοποιείται το κεντρικό σημείο αν το άτομο αυτό χρειάζεται βοήθειας, θα υπάρχει μια τηλεπικοινωνία δηλαδή, θα στηρίζεται και από, όπως είπαμε και προηγουμένως, ψυχολογικά αν χρειαστεί και μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχει και η δυνατότητα να δίνεται στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μοναχικοί στα χωριά να έχουν μια στήριξη. Το πρόγραμμα θα εξυπηρετήσει συνολικά 3.000 πολίτες για 3 χρόνια. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν ηλικία 60 ετών και άνω. Η αίτηση συμμετοχής, δήλωσης και η υπεύθυνη δήλωση υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.clickzois.gr και θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε 3.000 άτομα. Θα γίνουν αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν από την περιφέρεια και θα είναι τριετές.